ένα μήνυος, ναι. 300 ευρώ το πολύ, ναι. Και ο λογαριασμός μου έχει έρθει 1203 και 51 λεπτά. Από 300 ευρώ το μήνα σας ήρθε 1203. Τετραπλάσιος δηλαδή. Τι λέτε κυρία μου. Γιατί δεν είστε σίδερ. Μόλι λίτρα, αν του λέμε λίτρα, να μπορεί να τον τσοκάκι, θα τον πω να μεσομονή. Είναι 770 ευρώ. Από τα 770, λοιπόν, επίσης, το κράτος που δίνει τη μείωση, είναι δυνατόν σε αυτό το λογαριασμό να δώσει μία μείωση του αξέως 45 ευρώ. 45 ευρώ ήταν η μείωση που είχατε για να πληρώσετε 1200 ευρώ κατά τα λοιπά. Και η μείωση σύμμα την παιδική κοινωνικό τιμολόγιο. Το κοινωνικό τιμολόγιο είναι παραπάνω, όχι συγγνώμη, είναι 20 ευρώ το κοινωνικό τιμολόγιο και 55 ευρώ είναι η μείωση που έχει, που δίνει το κράτος. Πώς νιώσατε όταν είδατε αυτή τη μείωση, κυρία Βίκη? Είμαι εξαλή. Δεν θα εκφραστώ, απλά είμαι εξαλή. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχω πλέον ο κόσμο σήμερα να χτίσει. Εγώ έχω φτάσει πάνω από τα όρια μου. Όπω και όλοι. Έχω ένα παιδάκι, το μεγαλώνω. Είναι 7 χρονών. Να σα αρέσει. Ο μισθό μου είναι 8 κατοστάρικα. 8. Δημοσίου. Άρα κυρία Βίκη, ο μισθό σα δεν φτάνει για να πληρώσετε το λογαριασμό τη ΔΕΗ. Όχι βέβαια. Και πώ θα το κάνω. Τι σκέφτεστε, πώ θα το κάνετε. Πώ το κάνω. Ένατι. Λίγα-λίγα. Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει, δεν ξέρω. Δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ να πω στη δουλειά μου καθημερινώς, κάνω 73 χιλιόμετρα. Λοιπόν, θέλω ένα 70% ευρώ που είχε κρυβεί με βενζίνα την εβδομάδα. Δεν με συμφέρει να πηγαίνω στη δουλειά μου. Σας ακούμε, ναι, κυρία Βίκη. Ναι. Δεν με συμφέρει να πηγαίνω στη δουλειά μου. Δεν έχει νόημα. Γιατί για ποιο πράγμα δουλεύουμε. Λοιπόν, εδώ κυρία Βίκη θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο Έλληνας δεν είναι βατάχτης. Όταν όμως του τετραπλασιάζεις το λογαριασμό του ρεύματος, επειδή εσύ με δική σου επιλογή έχεις κάνει ένα κοινωνικό αγαθό που είναι το ρεύμα, χρηματιστηριακό προϊόν για να κερδίζουν λίγοι και να ξεπώνουν, το να κόψεις το λογαριασμό του ρεύματος συνιστά μαζικό ανθρωπιστικό έγκλημα. Και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά τα εγκλήματα. Είναι πολλά τα εγκλήματα. Εγώ έχω δύο γονείς που τυχαίνει να ζούμε σε ένα σπίτι όλοι μαζί. Οι γονείς μου, ο παπάς μου μάλλον, είναι συνταξιούχος, το 550 ευρώ. Ναι. Τους υποχρεώνει μάλλον, άνω των 60 που είναι, να είναι και εμβολιασμένοι. Που σημαίνει ότι πληρώνουν και τα πρόστιμα που πληρώνουν. Υπαλληλώνουν. Το κατοστάρικο λέτε μέχρι τώρα. Εντάξει, είναι 100 και 200. Και με την απειλή να επανέλθει και από το φθινόπωρο. Μα το άγχος μου αυτό είναι. Τι θα γίνει από τον Οκτώβρη. Όταν στραβά ο χειμώνας τελείωσε. Δεν τα βρήκαμε αυτό το χειμώνα. Ανάσαμε και το φούρνο. Έτσι, γιατί τότε δεν θα τον όλοι το φούρνο. Το καλοκαίρι δεν χρειάζεστε ηλεκτρικό, κυρία Βίκη, λιγότερο. Το καλοκαίρι, εγώ είμαι ένα φως αυτή τη στιγμή. Έχω κλείσει τα φώτα μου, την κουζίνα μου, την περιορίζω στο ελάχιστο να λειτουργεί. Και έχετε και μικρό παιδί, δηλαδή πώς να την περιορίσει. Δηλαδή θα ζείτε υπό περιορισμούς, έτσι περαιτέρω. Τι να κάνω, κανονικά δεν θα ξεσκοτήλω ο κόσμος. Να μην το πάω αλλού. Οι μέρες του Πάσχα πώς ήταν επομένως, κυρία Βίκη, για σας, γιατί είναι σας πω ότι έχεις... Πρέπει να σας πω, κυρία Βίκη, ότι έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος. Άσχετα αν δεν βγαίνουν στον δρόμο, είναι ξεσηκωμένος παντού. Πείτε μου, κυρία Βίκη, πώς ήταν οι μέρες του Πάσχα για σας. Οι του Πάσχα ήταν εντάξει, ήταν δύσκολα. Ήταν δύσκολα. Το μόνο που κάναμε το σταυρό μου είναι ότι μας αφήκανε και πήραμε εξαιτήσια. Προσκυνήσαμε σαν άνθρωποι. Δύο χρόνια δεν έδωναμε τίποτα. Πιστεύετε ότι θα χειροτερέψουν επομένως τα πράγματα. Ακόμα δεν έχουν δει τίποτα. Κάνετε αυτό, αντελά. Τίποτα. Τίποτα. Τα τρόφιμα έχουν ακριβήνει. Θα ακριβήνουν κι άλλο. Πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ.
πόσο έχουν επιβαρύνει, σαν νοικοκυρά, σαν άνθρωπος που πάει στο σούπερ μάρκετ, πόσο σας έχει έρθει αυτή η επιβάρυνση από τα σούπερ μάρκετ, από τα ψώνια, κυρία Βίκη, επιπλέον. Είμαι στην αγορά μόνο 50 ευρώ. Γιατί επόμενος λογαριασμός, λογαριασμός του ρεύματος, Ανδρέα, δεν θα έρθει επίσης αυξημένος. Στα 1200. Okay. Που θα έρθει ο επόμενος, είδες πώς είναι, ο θεσμός του Μαρτίου. Έτσι. Ο επόμενος τι θα είναι, ο επόμενος και ο μεθεπόμενος. Αυτό λέω και πέρα, γι' αυτό λέει κυρία. Τι λες τώρα το σούπερ μάρκετ. Αυτό κοιτάξτε, το λογαριασμό του ρεύματος. Προστίθεται. Γιατί είστε πολύ δασκόλες, υπάρχουν εγώ, είμαι Ισπανία, Παρκελομία, δεν θυμάμαι. Καταρχάς είμαστε οι πιο ακριβοί. Τι θα λέγατε για να κλείσουμε με αυτό, κυρία Βίχη, στην κυβέρνηση, στον Πρωθυπουργό, αν τον είχατε απέναντί σας, τι θα του λέγατε να φύγει? Θα του έλεγα, δεν χρειάζεται να το πω στον άλλο. Να το πείτε κομψά. Να το πείτε κομψά. Με το συγκεκριμένο άνθρωπο και με όλους τους υπόλοιπους, ξεχωρίζω το κανάλι σας, έτσι, γιατί παρακολουθώ, είναι μόνες οι δίτες που παρακολουθώ. Περιμένω και κανονικά για μένα θα έπρεπε αυτό το μετρητικό δελτίο να ήταν και λίγο παραπάνω. Τα στοιχεία που λαμβάνω από εσάς δεν ακούγονται πουθενά. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Όλους το πάνελ και τους ανθρώπους που φαίνεται και τους γιατρούς. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βίκη. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι αν είχατε τον Πρωθυπουργό μπροστά σας στην κυβέρνηση. Κομψά. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είστε πολύ ευγενής και συγκρατημένος άνθρωπος. Με μια φράση τι θα του λέγατε? Να έρθει σε μένα εδώ να κάνει τη δουλειά που κάνω και να πληρώσει τα έξοδα που έχω. Μπορεί? Έχει πει ότι δεν μπορεί με 800. Δεν μπορεί με 800, αλλά το έχει δηλώσει. Το έχει δηλώσει. Καλά, πάντως όταν έχεις 800 ευρώ μισθό και σου έρχεται 1300 το ρεύμα. Ε, παιδιά, αν είσαι πολύ καλή. Θα σα στείλω τα στοιχεία μα στο email. Δεν είναι και. Κυρία Βίκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και την αμεσότητα με την οποία μας μιλήσατε. Σας ευχαριστούμε. Καλή δύναμη εμείς. Καλό κουράγιο και καλό κουράγιο για να τα αναδεικνύουμε. Καλό κουράγιο για όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.